είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα στην Κρήτη. Είσαι από αυτούς που διατύπωσε και επώνυμα, και ξεκινάω από τα εντός, σοβαρές επιφυλάξεις για την πολιτική διαχείριση μιας υπόθεσης, ένθεν κακήθεν, και κυρίως με την καταληκτήριά της που είναι αυτή η συζήτηση πρότασης δυσπιστίας. Είσαι από αυτούς που λέει ότι εδώ άλλα είναι τα κέρια ερωτήματα. Ναι, αναφέρεται στα τέμπη προφανώς. Βεβαίως. Ναι, αυτό το οποίο λέω είναι ότι τα τέμπη έχουν δύο πτυχές διακριτές. Πρώτη αφορά τη σύγκρουση των τρένων. Τις αιτίες, τις ευθύνες, την απόδοσή τους. Εκεί μπαίνει, αν θέλετε, και ο Καραμαλής, ας πούμε. Δηλαδή είναι το ζήτημα των δικών τεθνών, επειδή ήταν αρμόδιος υπουργός. Υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, εξίσου σημαντικό. Αυτό αφορά τη συγκάλυψη. Γιατί το ζήτημα αυτό έχει να κάνει με την ίδια τη δημοκρατία, το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Αυτή η ιστορία, αυτή η πτυχή αρχίζει αμέσως μετά τη σύγκρουση. Έχει να κάνει με την παραβίαση ενός πρωτοκόλλου που ισχύει σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και αφρικανική χώρα και ασιατική χώρα και δεν ξέρω εγώ πού άλλο. Μιλάμε δηλαδή για αλφαβήτα και στιγμιώδη πράγματα. Τι λέει αυτό? Λέει ότι αν γίνεται ένα δυστύχημα για όποιον λόγο, αυτό που κάνουν οι αρχές είναι τα συνεργεία διάσωση να σώσουν όσοι μπορούν, αμέσως μετά να συλλεγούν όλα τα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν να διελευκανθεί η αιτία του ατυχήματος. Και βεβαίως όταν ολοκληρωθεί η συλλογία των στοιχείων, αρχίζουν οι εργασίες για να αποκατασταθεί η λειτουργία της υδρογραφικής γραμμής από εκεί μέσα. Αυτά είναι αλφαβήτα. Και επειδή είναι ακριβώς αλφαβήτα, σοκάρει το γεγονός ότι παραβιάστηκε. Ειδικά το δεύτερο, η συλλογή των στοιχείων. Αντιθέτως, είδαμε προσπάθειες, όχι προσπάθειες, αποτελέσματα. Δηλαδή είδαμε, ας πούμε, να γίνονται κινήσεις οι οποίες ουσιαστικά είχαν τόπο να καταστρέψουν στοιχεία που θα αποδείκνυαν αυτό που φάνηκε εκ πρώτης, από την πρώτη στιγμή, και με τρόπο εκοφαντικό. Δηλαδή ότι η σύγκρουση δεν μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια έκρηξη και ότι οι 57 σύνεκροι δεν οφείλονται όλοι στη σύγκρουση. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονας να κρίνω. Η απλή λογική το λέει, αλλά και οι εμπειρογνώμονες, ότι οι νεκροί θα ήταν πολύ πολύ λιγότεροι αν υπήρχε μόνο σύγκρουση τρένα και δεν είχαμε έκρηξη. Η έκρηξη δηλαδή αυτή. Και η έκρηξη πάει με το δεύτερο σκέλος, με τη δεύτερη πτυχή, δηλαδή με τη συγκάλυψη. Πώς βρέθηκε εκεί το ξυλόλιο, ότι λένε το ευλεκτρονικό, γιατί δεν υπάρχουν φορτωτικά έγγραφα, γιατί δεν υπάρχουν τα βίντεο τα οποία πάντα υπάρχουν στον χώρο φόρτωσης, γιατί. Υπάρχει λοιπόν ένα κρίσιμο θέμα, το οποίο έχει εφανώνεται από την δήλωση του Πρωθυπουργού από την πρώτη μέρα σχεδόν, ότι πρόκειται για ανθρώπινο λάθος και άρα όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Σε αυτό προσέθεσε προσφάτως και το ότι είναι σαν χλαμάρες όλες οι πολιτικές. Να με συγχωρείτε, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου τέτοιου είδους δηλώσεις θα είχαν προκαλέσει την πτώση, την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Όχι μόνο γιατί έχουμε να κάνουμε τον πόνο των συγγενών των θυμάτων, αλλά και διότι έχουν εντωμεταξύ έρθει στην επιφάνεια, ας μην πούμε στοιχεία,
κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα. Στην πραγματικότητα έχουν έρθει και στοιχεία πια. Εσύ με την εκπομπή σου έχει βοηθήσει όσο ελάχιστη στο να συμβεί αυτό, στο να δώσει φωνή δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν να πούν ουσιαστικά πράγματα. Δεν έχουν να κάνουν κρίσεις όπως εγώ τώρα, αλλά έχουν να πούνε και ουσιαστικά πράγματα γι' αυτό. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Και για μένα θα πρέπει, έτσι όπως εξελίχθηκα, με ευθύνη της ίδιας κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, εξελίσσονται στο βατερό, στο πολιτικό, ηθικό καταρχήν, πολιτικό, δεν λέω για εκλογικό, αυτό θα το δείξουν οι κάλπες, βατερό. Μπορεί να μην δείξουν κανένα εκλογικό βατερό, ίσως και δεν υπάρχει και αντιπολίτευση, αλλά η γνώμη μου είναι ότι στο ηθικό επίπεδο και στο πολιτικό επίπεδο συνιστούν ένα βατερό. Γιατί τα Τέμπη δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, ούτε το ΠΑΣΟΚ του Ανδράκη, ούτε η λύση του Βελόπουλου. Έτσι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε εξ αρχής να αντιμετωπίζεται σαν αυτό που είναι. Γιατί ο καθένας μας θα μπορούσε να έχει το παιδί του είναι ένα ίδιος, να είναι ο ίδιος μέσα σε αυτό το τρένο. Άρα δεν χωράμε κομματικά πρόσημα και κομματική φανατήλα. Δεν χωράει. Δεν χωράει. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η μάνα, η χαροκαμένη, με την αξιοπρέπεια που επέδειξε, έχει γίνει σύμβολο και κατάφερε να μαζέψει 1.400.000 σχεδόν υπογραφές, που όχι κόμμα, κανένας δεν μπορεί να μαζέψει ένα τέτοιο αριθμό. Σωστά το λες αυτό. Πολύ σωστά το λες. Και πάρα πολύ για λόγους οποίοι έχουν να κάνουν με το ότι δεν τα καταφέρουν, δεν πήγαν τον χρόνο, δεν έχουν υπογράψει. Με εγώ δηλαδή, παράδειγμα μεταξύ αυτών, και ενώ θα ήθελα να υπογράψω. Θέλω να πω δηλαδή, στην πραγματικότητα οι υπογραφές είναι πολύ περισσότερες, θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερες. Για να ξέρουμε. Και όταν πήγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την δική της καταγγελία, τη συνέστη να πάει στην εκκλησία για να βρει παρηγοριά. Και όχι αυτό που έψαχνα, δηλαδή δικαιοσύνη. Έχεις πει μια κομβική φράση κατά τη γνώμη μου, γιατί θέλω να το πω αυτό και μου δίνεις την ευκαιρία. Η κυρία Καριστιανού, με ό,τι εκπροσωπεί το Σύλλογο των Θυμάτων, Συγγενών, Τραυματιών και Νεκρών, δεν είναι όπως λένε κάποιοι ή όπως αρέσκονται και θα ήθελαν πολύ κάποιοι η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Είναι η λογική του αυτονόητου της διαχρονικής ανεπάρκειας και λαφυραγωγίας στο ελληνικό κράτος. Αυτό είναι. Είναι μια κομβική στιγμή. Βεβαίως. Βεβαίως. Όταν λέω είναι αντιπολίτευση, όταν λέμε ότι είναι, κάποιοι λένε ας πούμε, ότι είναι αντιπολίτευση, είναι αντιπολίτευση με την έννοια ότι θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Ούτε ξέρουμε η γυναίκα τι έχει ψηφίσει, ούτε θα μάθουμε ποτέ. Είναι μια γυναίκα η οποία λέει κάτι που συγκινεί και που οφείλει να συγκινήσει όλους. Γιατί αυτό το οποίο ζητάει θα έπρεπε να είναι αίτημα όλων και πρώτα απ' όλα όσων πολιτών έχουν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτοί οι οποίοι συμπαθούν και ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να θέλουν να αποκαθάρουν το κόμμα τους από κάθε υποψία για συγκάλυψη. Θα θέλουν δηλαδή, έχουν δηλαδή πρόσθετο λόγο σε σύγκριση με άλλους, ας πούμε, οι οποίοι κατηγορούν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Το λέω αυτό για να δείξω ότι ό,τι παρήχθει με ευθύνη της ίδιας κυβέρνησης λόγω της διαχείρισης που έκανε του ζητήματος από την πρώτη στιγμή. Συνολικά ως κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Αυτό που εξελίσσεται στη Βουλή πάντως βλέπω ότι δεν σε ικανοποιεί. Το έχεις προσεγγίσει εξ αρχής. Θεωρούσες ότι δεν είναι η ώρα για τέτοιες κινήσεις. Δεν είναι αυτό το νόημα, λες. Ναι, αυτό που είπα εγώ είναι πάρα πολύ απλό. Καταλαβαίνω το πολιτικό παιχνίδι είναι παλέμαχος, ενώ δηλαδή είμαι εδώ 70 χρονών και τα έχω δει στην επαγγελματική μου ζωή όλα, έτσι, εννοείται.
Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι δεν έχουν μυαλό και δεν έχουν και πολιτικό κριτήριο και τα κομμάτια της πολίτευσης. Αυτή τη στιγμή η αιχμή του δόρατος και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των απλών ανθρώπων, των απλών πολιτών, θα είναι να απαντηθούν τα ποιος. Θα έπρεπε δηλαδή να έχουμε βάλει προμετωπίδα. Ποιος έδωσε την εντολή γι' αυτό? Ποιος έδωσε την εντολή γι' αυτό? Ποιος? Θέλει να μας πούνε, ρε παιδί μου. Και δημοσιογράφηκα για να αρχίσουμε από το δικό μας. Η εφημερίδα δημοσιεύει, ας πούμε, το πρώτο θέμα, δημοσίευσε ένα αλλοιωμένο υλικό, ηχητικό υλικό. Προφανώς δεν το κατασκεύασε το πρώτο θέμα αυτό το υλικό. Κάποιος το έδωσε. Επειδή δεν πρόκειται για μια δημοσιογραφική πληροφορία για να υπάρχει το δημοσιογραφικό απόρριτο, αλλά επειδή πρόκειται για αλλοιωμένο, αποδεδειγμένα υλικό, θα πρέπει να κληθεί και να απαντήσει ποιος το έδωσε. Θα πρέπει να το κάνει και χωρίς καν να κληθεί, ως μια υποχρέωση απέναντι στην αλήθεια και στο δράμα αυτών των ανθρώπων. Είναι βαριά η υπόθεση αυτή. Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν, για να αρχίσουμε, να δούμε ποιος το έδωσε. Ή να ρωτηθεί αυτός που το έδωσε. Ο ίδιος το αλλίωσε ή ποιος του το έδωσε αλλοιωμένο. Για να πάρουμε τη σειρά και να πάμε σιγά σιγά. Ποιος έδωσε εντολή σε αυτή την εταιρεία να μεταφέρει το χώμα και μάλιστα να μην το πάει εκεί που είπε, αλλά να το πάει στην καταστάση, να το εναποθέσει για να κρυψεί. Ποιος έδωσε την εντολή για τον πάσμα, ποιος. Αλλά όλα αυτά τα ποιος έπρεπε να είναι προμετωπίδα για να υποχρεωθεί, η κυβέρνηση και όσοι εμπλέκονται να δώσουν απαντήσεις. Τότε θα φτάναμε πραγματικά στην καρδιά του προβλήματος. Τότε θα ριχνόταν φως. Και αφού ριχνόταν φως και οι ευθύνες γινόντουσαν διαφανείς, δηλαδή τις βλέπαμε ορατές με ονοματεπώνυμο, τότε τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κάνανε τις όποιες κινήσεις έκριναν αναγκαίες. Να ζητήσουν πρόταση μορφής, να ζητήσουν εκλογές, να, ό,τι θέλουν. Τώρα προηγείται αυτό. Και τότε θα είχε και νόημα μία πρόταση μορφής, γιατί θα μιλούσε πάνω σε πραγματικά δεδομένα και όχι απλώς σε πολιτικές αντιθέσεις. Αυτή είναι η δική μου γνώμη, την οποία την κατέθεσα στο SL Press. Προφανώς, εντάξει, θα μου πεις μια γνώμη ενός δημοσιογράφου. Okay. Αυτό μπορώ να κάνω, αυτό έκανα εγώ. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το λογικό. Αλλά προφανώς τα κόμματα έχουν τη δική τους λογική. Διευκολύνουν στην πραγματικότητα την κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπεκφύγει. Προηγουμένως ο μιλητής, ο κύριος Πικραμένος, μίλησε για Παπατζηλίκη πολιτικά μιλώντας και σημείωσε ότι ακόμη και στην πρόταση Μομφής είναι τόσο εσπευσμένοι που δεν πρόσεξαν ούτε τις λεπτομέρειες. Αναφέρονται σε αλλίωση του χώρου από τις 4 Μαρτίου και μετά και όχι από την πρώτη στιγμή. Από εκεί να καταλάβεις τι έχουν καταλάβει οι πολιτικοί. Αλλά επανέρχομαι σε αυτό που έχεις πει, ότι οι συγγενείς των θυμάτων έχουν φτάσει στο ωμέγα την υπόθεση με τις δικές τους δυνάμεις. Το πολιτικό σύστημα είναι στην ΑΒ. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ από πολύ κόσμο προς εσένα. Κατά τη γνώμη σου, ενδέχεται ο Καραμαλής το απόγευμα, μιλώντας όπως λένε πληροφορίες στη Βουλή, πέρα από το τι θα υποστηρίξει, να παραιτηθεί? Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση σε αυτό. Κάποιες πληροφορίες, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένο. Αλλά για μένα δεν θέλει να σου πω κάτι. Δεν έχει και μεγάλη σημασία. Οι ευθύνες του Καραμαλή αφορούν το πρώτο σκέλος. Δηλαδή το γεγονός ότι μια εβδομάδα, πόσες μερικές μέρες πριν, διαβεβαίωνε ότι είναι ασφαλές ο σιδηρόδρομος κλπ. Και δεν είχε κάνει όσα έπρεπε για να είναι πράγματι ασφαλής ο σιδηρόδρομος. Όλα αυτά συνιστούν μια ευθύνη η οποία θα τον έπρεπε να τον έχει πετάξει έξω από την πολιτική ζωή. Αλλά, οκ, είδαμε ας πούμε και τους πολίτες
ψηφοφόρους του νομού Σερών να τον επανεκλέγουν. Βλέπετε, όταν η κοινωνία κατακερματίζεται και μετατρέπεται σε πελάτες, πολιτικούς πελάτες, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτό. Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ο Καραμαλής. Οι ευθύνες του Καραμαλή είναι εξόφθαλμες. Ο Καραμαλής συμμετέχει στο πρώτο σκέλος, δηλαδή στη σύγκρουση. Ο Καραμαλής δεν συμμετέχει στο δεύτερο σκέλος, που είναι το πιο απειλητικό για τη δημοκρατία μας, που είναι η συγκάλυψη, που έχει και μαφιόζικα στοιχεία, έτσι. Λοιπόν, να το πούμε. Και συμπεριλαμβάνει και, αν θέλετε, συμπαρασύρει και την δικαιοσύνη, πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δηλαδή, στην ουσία, μετατρέπει το δημοκρατικό πολίτευμα σε κέλυφος. Εδώ υπήρξε και ένα τροχαίο, πολύ περίεργο. Του πρώην διευθύνοντα. Ναι, ναι, ναι. Του διευθυντή, ο οποίος, ας πούμε, στο Λαγωνίσι. Μπορεί να είναι τυχαίο. Αλλά στους καιρούς που ζούμε, και επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας, καλό είναι να θέτουμε ερωτήματα. Τυχαίο ήτανε. Έπεσε ένα βανάκι πάνω του. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι τυχαίο. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να είμαι πολύ επιφυλακτικός. Γιατί όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, στο επίπεδο της συγκάλυψης μιλάω, σε αυτό το επίπεδο, έχουν, ας πούμε, και μαφιόζικες, ας το πούμε έτσι, μια άβρα μαφιόζικες. Αυτό σημαίνει ότι εμπλέκονται πολύ ισχυρά συμφέροντα. Δεν ξέρω ποια είναι, αυτό καλείται να το διερευνήσει η δικαιοσύνη. Εδώ υπάρχουν θάνατοι, από την έκρηξη, όχι μόνο από τη σύγκρουση. Και θα πρέπει σε αυτό το πράγμα να είμαστε σοβαροί. Δεν είναι τυχαίο ότι χρειάζεται να περάσει ένας χρόνος να περάσει, προσοχή, ένας χρόνος από το τραγικό δυστύχημα, για να φτάσουμε να συνειδητοποιήσουμε περίπου το τι συμβαίνει. Περίπου. Και αυτό οφείλεται στην κυρία Καριστιανού και στους άλλους συγγενείς στα θεμάτων. Και όχι στη δικαιοσύνη, και όχι στη δημοσιογραφία, στη δημοσιογραφική έρευνα, προσοχή, που σε μια άλλη εποχή ίσως θα ήταν αυτή που θα έμεινε σε πράγματα, είναι μια ήττα. Είναι μια ντροπή για τη δικαιοσύνη. Συγγνώμη, δεν μου αρέσουν οι βαγγές κουβέντες, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω. Και είναι μια ήττα για τη δημοσιογραφία, η οποία έχει υποστεί αρκετές. Ίσως γιατί οι συνθήκες που υπάρχουν στα μίντια δεν επιτρέπουν στη δημοσιογραφία, στους δημοσιογράφους, να κάνουν τη δουλειά που έκαναν σε άλλες εποχές. Θέλω, στο λίγο χρόνο που απομένει, να φύγω. Δεν φεύγουμε από τα Τέμπη. Έδωσε όμως, νομίζω, ένα γερό τόνο εδώ. Και θέλω λίγο, γιατί εκ παραλλήλου με αυτά που συμβαίνουν εντός χώρας, που δεν είναι μόνο αυτό, είναι η ακρίβεια, είναι τα mail. Εκ παραλλήλου όμως έχουμε μεγάλες συντριπτικές γεωπολιτικές εξελίξεις, είτε αφορούν το γειτονά μας, είτε αφορούν τη γειτονιά μας, είτε ευρύτερα, εδώ πια αρχίζουν και αναδύονται άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο υφυπουργός Άμυνας της Πολωνίας είπε ότι στο ΝΑΤΟ εξετάζεται, το είπε, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, το σενάριο κατάρριψης ρωσικών πυράβλων, αν αισθάνονται ότι είναι κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, για παράδειγμα. Έχουμε το χτύπημα, στο οποίο έθεσε σοβαρά ερωτηματικά, στη Μόσχα, το τρομοκρατικό. Γενικώς είμαστε μία παράκρουση. Δεν είμαστε σε μια παράκρουση, είμαστε σε μια εποχή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εποχή καμπή, ιστορικά. Είναι μια εποχή καμπή. Στο τέλος του 2022, 15 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω
Βαλάτης είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο μου με τίτλο «Γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον κόσμο». Ενώ είναι ένας τοπικός πόλεμος, οι επιπτώσεις του και μάλιστα πριν κάνουμε λήξη, αλλάζουν τον κόσμο. Είναι αυτή η παράκοψη για την οποία μιλάς, η οποία βεβαίως είχε αρχίσει πριν, αλλά επιταχύνθηκε από τον πόλεμο. Θα επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο όταν ο πόλεμος λήξει. Πάμε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Και αυτά είναι τα σημάδια τα οποία συνοδεύουν μια τέτοια μετάβαση. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι κραυγές που ακούμε. Εδώ βλέπουμε τον πρόεδρο Μακρόν να λέει ότι εγώ θα στείλω στρατό στην Ουκρανία να πολεμήσει τους Ρώσους. Θα θέλω να κάνω ένα πολύ απλό ερώτημα γενικό. Εάν στείλει ο Γάλλος πρόεδρος γαλλικό στρατό στην Ουκρανία να πολεμήσει τους Ρώσους, αυτομάτως μετατρέπεται η Γαλλία σε εμπόλεμη χώρα, σε εμπόλεμο κράτος. Αυτομάτως μπορεί η Ρωσία να στείλει παράδειγμα ένα πύραυλο να πλήξει όχι το Παρίσι. Μπορεί να το κάνει και αυτό, αλλά δεν θα το κάνει προφανώς για λόγους. Μια στρατιωτική βάση ή ακόμα και ένα στόχο ο οποίος δεν θα είναι στόχος, θα είναι απλώς προειδοποιητικός, κάπου δηλαδή σε ένα βουνό να πλήξει. Τα έχουν σκεφτεί αυτά, γιατί λέγονται κουβέντες. Δεύτερον, αν δεν είναι μόνη της η Γαλλία και είναι το ΝΑΤΟ συνολικά, σημαίνει ότι ο πόλεμος δια αντιπροσώπων που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή το ΝΑΤΟ πολεμάει μέσω της Ουκρανίας με τη Ρωσία, θα γίνει άμεσος. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγεί σε μια κλιμάκωση και θα έχουμε χρήση πυρηνικών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι τόσο εύκολες οι κουβέντες που λέγονται που πραγματικά εντυπωσιάζεσαι. Ποτέ στον παλιό ψυχρό πόλεμο, που λέγαμε ας πούμε ότι κινδύνευσε η ανθρωπότητα, η καταστροφή, δεν είχαμε φτάσει τόσο κοντά. Πρόσεξε, δεν αναφέρομαι στο τόσο κοντά σε ό,τι αφορά την κρίση. Αναφέρομαι στο τόσο κοντά στην ευκολία με την οποία μπορούν οι αντιμαχόμενες πλευρές να διαβούν το πυρηνικό κατόφλι. Παλιά, ακόμα και αν είχαν φτάσει πολύ κοντά στο πυρηνικό κατόφλι, όπως στην κρίση του Κούβα το 1962, είχαν συνείδηση ότι δεν είναι δυνατόν να διαβούν το πυρηνικό κατόφλι και άρα έπρεπε να είναι πολύ συγκρατημένοι. Σήμερα δεν είμαστε τόσο κοντά στο πυρηνικό κατόφλι, αλλά υπάρχει μια ελαφρότητα σε ό,τι αφορά το να διαβούμε αυτό το Ναι, έχει σπάσει το ταμπού. Εδώ λένε περιορισμένη χρήση, λέει, εξειδικευμένων πυρηνικών. Πια σταυγό και κούρευτο τώρα. Ναι, άμα πέσει το πρώτο, μετά θα υπολογίζουν ότι δεν έφυγε περισσότερο από ό,τι υπολόγιζαν. Καληνύχτα. Έτσι, η κλιμάκωση είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Σε όλα αυτά η Ελλάδα, Σταύρο? Σε όλα αυτά η Ελλάδα. Εσύ βλέπεις να υπάρχει μια συνείδηση στη δημόσια σφαίρα αυτού που συμβαίνει στον κόσμο μας? Δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι που βιώνουν μεγάλες αλλαγές δεν συνειδητοποιούν ότι τις βιώνουν. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει γενικά και ειδικά στην Ελλάδα. Εξού και μπορεί να κοιτάξει, ας πούμε, την ειδησιογραφία, με τι ασχολούνται τα ίδια κλπ. Κατά κανόνα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Αυτό το οποίο ισχυρίζομαι είναι ότι αυτό είναι λάθος που σημάδι παρακμής. Η Ελλάδα έχει το μειονέκτημα να βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία γειτνιάζει και με τις δύο
εστίες πολέμου αυτή τη στιγμή και με την Ουκρανία και με τη Γάζα. Και μπορεί η Γάζα να είναι οριοθετημένη με την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να έχουμε γενίκευση εκεί. Η Ουκρανία όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο. Και εκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει φροντίσει από την πρώτη στιγμή να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο ο οποίος κατά τη γνώμη μου δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Προφανώς η Ελλάδα έπρεπε να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Προφανώς. Προφανώς η Ελλάδα έπρεπε να εφαρμόσει τις κυρώσεις καθ' ό,τι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι εδώ καλά. Πού είναι το λάθος? Το λάθος είναι ότι η Ελλάδα έπρεπε να είναι στις τελευταίες γραμμές πίσω, αντί να κάνει το κοκοράκι και να ζητάει, ξέρω εγώ, την ποινική καταδίκη του Πούτιν, την ανατροπή του καθεστώτος στην Αθή και να μιλάει με τους όρους που μίλησε. Δηλαδή, του φανατικού της Δύσης. Η Ελλάδα δεν είναι εκεί που είναι η Πορτογαλία ή το Βέλγιο. Η Ελλάδα είναι εδώ που είναι, δίπλα στην Τουρκία και κάτω από τη Ρωσία. Κάποια στιγμή ο πόλεμος θα τελειώσει. Οι χώρες δεν μετακινούνται. Μένουν στην ίδια θέση. Πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα και η Ρωσία έχουν συμφέρον να μην διαταράξουν πέρα από ένα σημείο τις σχέσεις τους. Λοιπόν, με μεγάλη ελαφρότητα, για να γίνει αρεστός, ο κ. Μητσοτάκης το έκανε. Είχε προηγηθεί ο κ. Κοτζιάς, θα θυμάστε, λογοσκοπείο, έτσι, λόγω της Συμφωνίας των Πεσπών. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι ιστορικά το συμφέρον της Ελλάδας είναι να έχει μία ετεροβαρή σχέση, δηλαδή να είναι το 70, το λέω τελείως συμβατικά τους αριθμούς, 70%, 80% με τη Δύση και 20-30% με τη Ρωσία. Για τον απλούστατο λόγο ότι η Ρωσία είναι εδώ που είναι, είναι κοντά μας και ασκεί μία επιρροή και στα ελληνοτουρκικά. Γιατί ναι, μεν τα έχει βρει ο Πούτιν με τον Ερντογάν, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι δύο χώρες έχουν ιστορικό ανταγωνισμό και άρα η Ρωσία χρειάζεται και την Ελλάδα για να έχει ένα στοιχείο εξισορρόπησης της τουρκικής πολιτικής, όπως η Ελλάδα χρειάζεται τη Ρωσία για να έχει ένα στοιχείο επίσης εξισορρόπησης του τουρκικού επεκτατισμού. Καθότι βλέπουμε ότι τον ΝΑΤΟ δεν αναλαμβάνει και δεν φύγει να μας προστατεύσει από αυτόν. Αυτά είναι επίσης αλφαβήτα, την οποία έχουν σεβαστεί και τηρήσει όλες οι κυβερνήσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Παράδειγμα, στον εμφύλιο πόλεμο το δικό μας. Τότε, ας πούμε, είχαν λόγο να είναι αντίον της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς οι κομμουνιστές και λοιπά, και ο πόλεμος γινόταν με τους κομμουνιστές αντάρτες, στη Χούντα ακόμα, έτσι, στα πρώτα μεταφυλιακά χρόνια. Και αυτό το έκαναν οι κυβερνήσεις σε όλο τον αποχρώσιο. Να τηρούν δηλαδή μια ισορροπία σχέση με την Ρωσία. Παραβιάστηκε με αυτόν τον τρόπο τον χοντροκομμένο και έτσι κραυγαλαίο. Τώρα είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, είμαστε καλοί στο να βρίσκουμε κοιτάτα, αλλά η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να κατευθύνεται από κοιτάτα, λέω εγώ. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσουμε να απαντήσεις. Εδώ ο Αντώνης, αλλά και άλλοι βλέπω το έχουν στείλει. Πόσο δύσκολο είναι μια χώρα του δικού μας διαμετρήματος και εμβέλειας και γεωπολιτικής θέσης να μετατραπεί σε χώρο? Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας όρος που είχα χρησιμοποιήσει εγώ παλιότερα σε σχέση με το μεταναστευτικό, αν είμαστε χώρα ή χώρος. Εν μέρη έχει συμβεί αυτό, ας πούμε, έτσι, πάντα μιλάω για το μεταναστευτικό, αλλά θα ήταν δραματικό αν γίνει και γεωπολιτικά.
Έτσι. Θα ήταν δραματικό. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Παρότι έχουν γίνει ορισμένα πράγματα, δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει δώσει όσα ζήτησαν οι Αμερικανοί, χωρίς να πάρει ανταλλάγματα, και μάλιστα ήταν διατεθειμένοι να δώσει περισσότερα από όσα ζήτησαν. Και εγώ προσωπικά δεν θα είχα αντίρρηση να δώσουμε ό,τι μας ζητάνε οι Αμερικανοί, καμία αντίρρηση, υπό έναν όρο. Ότι η Ελλάδα θα είχε γίνει ας το πούμε, η χώρα πρώτης γραμμής για τη Δύση. Δηλαδή, ότι η Δύση θα είχε φτάσει στο σημείο να κόψει τη γέφυρες με την Τουρκία. Οπότε θα είχαμε εμείς σημαντικά κέρδη και άρα ναι, να δώσουμε στους Αμερικανούς αυτά που θέλουν, γιατί ουσιαστικά οι Αμερικανοτουρκικές σχέσεις θα είχαν διαραγεί και θα είχαμε η προστασία της Ελλάδας, δεν θα ήταν υπόθεση μόνο δική μας, θα ήταν υπόθεση και του ΝΑΤΟ και της Δύσης. Αυτό όμως δεν έχει συμβεί. Δεν έχει συμβεί ακόμα, μπορεί να συμβεί στο μέλλον, δεν ξέρω, θα το δούμε. Αλλά δεν έχει συμβεί. Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και κατανοώ και τις προσωπικές φιλοδοξίες του κ. Μητσοτάκη και οποιοδήποτε άλλο πολιτικού που θα ήθελε να πάρει ένα αξίωμα τελειώνοντας τον κύκλο του στην Ελλάδα, ένα αξίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ΝΑΤΟ. Αλλά τα μακούλα είναι τεχνικά συμφέροντα. Όχι τα να πουλήσει τον εαυτό σου με την έννοια, δηλαδή να το πλασάρει για να έχει περισσότερες πιθανότητες να σε βάλουν δεν ξέρω εγώ τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Σταύρος Λιγερός, περισσότερα βέβαια και πάντα αναλύσεις, πολυθεματικές αναλύσεις στο slpress.gr. Τον ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα Σταύρο από το Ηράκλειο. Καλημέρα, αρκεί να πούμε ότι εμείς που αγωνιζόμαστε να κάνουμε μια άλλη δημοσιογραφία όπως και εσείς, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μία το κεφάλι μέσα στο νερό, μία έξω. Δεν επιβιώνεις εύκολα. Διότι ακόμα και οι διαφημίσεις που μας δίνουν τροφή είναι και αυτές σε σημαντικό βαθμό κατευθυνόμενες. Να είσαι καλά.